Λοιπόν, να δούμε εδώ στα δικά μας και στην Νίκη Ζαρκάδα. Ναι. Από πού θα ξεκινήσεις και πού θα τελειώσεις. Λοιπόν, θα ξεκινήσω πρώτα από τον Μέση. Ξεκινάμε από τον Μέση. Και να γιατί σας πω... για να τελειώσουμε θα χρειαστούμε κανένα δεκάλεπτο. Αυτό. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε είναι μια χαρτοπετσέτα συμβόλαιο. Είναι το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Μέση το 2000, όταν ήταν μόλις 13 ετών για το συμβόλαιο στην Μπαρτσελώνα. 24 χρόνια μετά, αυτό το συμβόλαιο βγήκε λοιπόν σε δημοπρασία και πουλήθηκε σχεδόν για 1 εκατομμύριο δολάρια. Χαρτοπετσέτα. Η χαρτοπετσέτα που βλέπετε. Το αγόρασε, δεν ξέρουμε ποιος, έδωσε 969.000 δολάρια και μάλιστα η τιμή εκκίνησης ήταν 350.000, αλλά είχε τόση ζήτηση που σχεδόν άγγιξε το εκατομμύριο. Τι από αυτό το παιδί, ότι κάνει έτσι κι αλλιώς, ακόμα και σήμερα δηλαδή. Κάπου διάβαζα το συμβόλαιό του τώρα στην Αμερικάνικη ομάδα που παίζει. Είναι όλες οι ομάδες μαζί ο προϋπολογισμός. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, πάλι λοιπόν, ο Πανεπιστήμιο, το Ζάρι έγινε θέμα εξέτασης. Ναι, γιατί το Ζάρι μπορεί να μην μπήκε στη δεκάδα, αλλά μπήκε στην εξεταστική, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, κλήθηκαν λοιπόν οι φοιτητές στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, στο Μάθημα Ανθρωπολογία της Τέχνης, να απαντήσουν, να ερμηνεύσουν μάλλον την πολιτισμική διαμάχη που προκάλεσε το συγκεκριμένο τραγούδι στο ιστορικό αυτό πλαίσιο, όπως λέει χαρακτηριστικά εδώ το θέμα που βλέπετε. Ζήτημα τρίτο, έτσι. Ναι, είναι ζήτημα επιλογής. Όποιος ήθελε, το επέλεξε. Εδώ μπορεί να γράψει ό,τι θέλεις. Βέβαια, αν θα πάρεις 12. Αν θα σου βάλει 12 ο καθηγητής, είναι άλλο θέμα. Το θέμα είναι να πάρεις ένα 5 και να περάσεις. Εντάξει. Λοιπόν, και τώρα θα σας πάω στην μεγαλύτερη λέξη που έχετε δει ποτέ. Ελληνική. Λοιπόν, ελληνική. Λοιπόν, τι είναι αυτή η λέξη. Για πια στο... Αυτή η λέξη, λοιπόν, να σας πω ότι 172 γράμματα, 78 σύλλαβες, 27 συνθετικά, εμφανίστηκε πρώτη φορά στις εκκλησιάδουσες... Περπάτα και διάβασέ τη μας, μπορείς. Δεν μπορώ να τη διαβάσω. Λοιπόν, ξεκίνα εσύ, εμείς κάνουμε υπομονή. Λόπαδοτε, μαχοσέλα, χω, γαλαιό, κρανιόλε, ψινόδρυ, μήπο, τρίμα, το σύλφιο, περιμένετε ακόμα... Καραβομελιτό, καταχυμναι, κυλεπικό. Προχωράω, για να φτάσω κάπου στο τέλος που λέει βάφη τραγανόπτερίγων και να πω ότι αυτή η λέξη λοιπόν περιγράφει ένα φαγητό στις εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη. Ο Γιώργος με κοιτάει άναυδος εντωμεταξύ. Είσαι λίγο μακριά μας, δεν έρχεσαι από εδώ. Βάλε ένα ψαράκι να φάμε τώρα που θα πούμε όλο αυτό. Περιγράφει λοιπόν μια αυτό συνταγή. Είναι συνταγή, όντως. Είναι συνταγή, ένα πιάτο που περιγράφεται στις εκκλησιάτουσες, το οποίο έχει μέσα κρεατικά, πουλερικά, σάλτσες, ψάρια, τα Ρίγανη. Πάντα όλα. Ναι. Και είναι η μεγαλύτερη λέξη που έχει καταγραφεί. Σύμφωνα με το ρεκόρ Γκίνες, η μεγαλύτερη λέξη που έχει καταγραφεί. Δεν γράφανε σόδα, τελειώνουμε. Εκεί, πάρ τη λέξη, ακολούθατη. Την παίρνω και φεύγω. Και φύγε. Λοιπόν, άντε. Ωραία λέξη, μπράβο. Μόνο μισά μπορούσαμε.